Καλή σας ημέρα αγαπητοί φίλοι του καναλιού. Συνεχίζουμε και σήμερα την αφήγησή μας στη μνήμη των Αγίων που εορτάζουν σήμερα. Μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή σας χωρίς τη συμπαράσταση ενός έστω φίλου? Νομίζουμε όχι. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική μας ζωή. Ο μεγαλύτερος και καλύτερος φίλος μας είναι ο Χριστός και όχι μόνον. Όλοι οι αποδεδειγμένα Άγιοι φίλοι Του μπορεί να είναι και δικοί μας φίλοι και καρδιακοί φίλοι. Να γιατί ο ψαλμωδός διατυπώνει ποιητικά αυτή του την εμπειρία. Του Κυρίου μου πάντα στιμώ τους φίλους. Ας χαρούμε λοιπόν την φιλία των Αγίων φίλων μας και ας επιζητούμε τις πρεσβείες τους προς τον Φίλο και Κύριό μας Ιησού Χριστό. 21 Ιανουαρίου και η Εκκλησία μας γιορτάζει την Αγία Αγνή. Ήταν κόρη οικογενείας ευγενών από την Ρώμη. Οι δραστηριότητες της Αγνής ήταν να φέρει ψυχές στην χριστιανική πίστη και οι επιτυχίες της ήταν μεγάλες. Καταγγέλθηκε στον Άρχοντα και διατάχθηκε να αρνηθεί τον Χριστό. Η Αγνή επέμενε να τον ομολογεί. «Δεν αρνούμε τον Χριστό. Κοίταξε δίπλα σου. Κοίταξε γύρω σου. Δεν έγιναν όλα αυτά στην τύχη. Μπορείς ακόμη περισσότερο να εμβαθύνεις και τότε να είσαι σίγουρος ότι μέσα σου θα αισθανθείς πως υπάρχει ο Δημιουργός. Αυτόν τον Δημιουργό εγώ δεν τον αρνούμε». Τότε ο σκληρός άρχοντας την έριξε σε πορνείο για να σπηλώσει την τιμή της. Αλλά η Αγνή δια της προσευχής έφερε πραγματικό σεισμό μέσα στο πορνείο και όσους διεφθαρμένους τόλμησε να την πλησιάσουν τους έριξε κάτω νεκρούς. Αμέσως τότε οι διεφθαρμένες γυναίκες την έβγαλαν από το πορνείο και ο άρχοντας από την μανία του την έριξε στη φωτιά. Έτσι η ψυχή της στεφανιφόρα πέταξε προς το Θεό. Ευσεβείς χριστιανοί παρέλαβαν τα απανθρακωμένα λείψανά της και τα έθαψαν με μεγάλη ευλάβεια. Αυτή ήταν με λίγα λόγια η ζωή της Αγίας Αγνής. Σήμερα 21 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας, μαζί με τη μνήμη των άλλων Αγίων που εορτάζονται, εορτάζει και την μνήμη του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού. Γεννήθηκε στην Άρτα το 1470, αλλά η καταγωγή του ήταν από τον Μοριά και το κοσμικό του όνομα ήταν Μιχαήλ Τριβόλης. Μαθήτευσε κοντά στον Ιωάννη Μόσχο και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιταλία. Επίσης, μαθήτευσε στην Ελληνική Σχολή της Βενετίας και κατόπιν σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Πάδοβας, της Φλωρεντίας και του Μιλάνου, έχοντας επιφανείς Έλληνες δασκάλους όπως ο Ιανός Λάσκαρης, ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης και άλλοι. Το 1505 πήγε στο Άγιον Όρος, όπου εκάρει μοναχός με το όνομα Μάξιμος. Αργότερα ο Άγιος, μετά από παράκληση του τσάρου της Ρωσίας Βασιλείου Ιβάνοβιτς, το 1516 πήγε στη Ρωσία προκειμένου να μεταφράσει διάφορα λειτουργικά και θεολογικά βιβλία στη Σλαβονική. Εκεί όμως συκοφαντήθηκε άγρια από τον ισχυρό ηγούμενο της Μονής Βολοκαλάμσκ, Δανιήλ, και έτσι ο Μάξιμος ταλαιπωρήθηκε επί σειρά ετών με εξορίες, στέρηση θείας κοινωνίας, φυλακίσεις και άλλα βάσανα. Τελικά, το 1551, μεταφέρθηκε στη Λαύρα του Αγίου Σεργίου, όπου ο ηγούμενος τον περιέβαλε με πολύ αγάπη, εκτιμώντας το πνευματικό του έργο. Εδώ άφησε και την τελευταία του πνοή στις 21 Ιανουαρίου του 1556, αφού συνέγραψε πολλά απολογητικά και ερμηνευτικά έργα, διακηρύχθηκε ως Άγιος στις 31 Μαρτίου του 1988. Την ευχή τους να έχουμε.